Μου έλεγε στο διάλειμμα ότι έχει όπω υποσχέθηκε συνέχεια για Κοίτα, το μεγάλο θέμα δεν του. Δεν υπόσχομαι τίποτα. Εγώ ψάχνω γιατί εδώ και πολύ, πολύ καιρό και πολλά χρόνια ασχολούμαι με αυτή την ιστορία και θεωρώ ότι είναι κρίσιμο και πρέπει ε, να, να ασχολούνται όλοι με αυτή την ιστορία. Και αναφέρομαι στη, στην πορεία των, του νερού και πόσο νερό έχουμε και τι, και τι συμβαίνει. Εμεί το αναδείξαμε. Εμεί βγάλαμε τον Δήμαρχο Λέρου. Μπορούμε να βγάλουμε και του υπόλοιπου Δημάρχου από εκεί που υπάρχουν προβλήματα με νερό. Δεν το βλέπω να αναδεικνύεται, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Είναι πάρα πολύ σοβαρό θέμα. Δηλαδή, αν το κάνει και στο και πέντε, δεν θα γίνει τίποτα στο τέλο. Δεν πρόκειται να γίνει κάτι να αλλάξει. Παριπιπτών το πολύ δόσεις. πολύ να δει να τεινάζονται τα τιμολόγια στον αέρα. Που εντάξει, τι θα κάνει. Επειδή θα έχει τη δαμόκλειο σπάθη του να πληρώσει στο τέλο του μήνα και αυτό, Δηλαδή, το τιμολόγιο του νερού, να το μειώσει λίγο την κατανάλωση. Άλλο τίποτα δεν μπορεί να, να κάνει. Δεν είμαστε μόνοι μα σε αυτή τη συγκυρία και έχει δίκιο ότι κανεί δεν το σηκώνει ψηλά. Και εννοούμε και από το κυβερνητικό επιτελείο. Χθε υπήρχε ένα δημοσίευμα στο CNBC. Ποιο είναι αυτό το hot spot στην Ιταλία, σούπερ παραθεριστικός προορισμό, που διώχνει του τουρίστε λόγω έλλειψη νερού. Και είναι η Σικελία. Ναι, ναι. Δεν είμαστε μόνοι μα γιατί στην ίδια ευθεία υποφέρουν όλε οι περιοχέ. Έχει πάει στη Σικελία. Δεν έχω πάει, όχι. Αν πα στη Σικελία, εγώ πήγα πρόσφατα. Αν πα στη Σικελία, όταν φτάνει το, το αεροπλάνο, παρεπιπτόντω έχει αρχίσει και κρίνεται πάλι και τα η Έτνα δύο. και το Στρόμπολι. Και η Έτνα και το Στρόμπολι έχουν. Επειδή πετάει δίπλα το αεροπλάνο από την Έτνα, το λέω. Δηλαδή στην προσγείωσή του να φτάσει στην Κατάνια, πετάει ακριβώ δίπλα από την Έτνα και είναι και εντυπωσιακό να βλέπει ένα μαύρο πράγμα, ένα μαύρο βουνό. Βλέπει βλέπεις από πάνω πάρα πολλές υδατοδεξαμενές, πάρα πολλές. Προσπαθούν με κάθε τρόπο να μαζέψουν νερό όταν, ε, όταν βρέχει. Και βλέπεις, ε, νομίζω ότι είναι πισίνες, αλλά δεν είναι πισίνες. Και, για καλό τους, δηλαδή, εδώ είναι το κακό μας. Θα σου πω, Εμείς κάνουμε πισίνε, πισίνες, δεν κάνουμε θα π, δεξαμενές. Θα νερό. σου πω τις πισίνες εδώ τι συμβαίνει, σε λίγο. Ε, είναι υδα, υδατοδεξαμενές και προσπαθούν να μαζέψουν το νερό της βροχής. Λοιπόν, τώρα, το κούβλεζα μια μέρα με την Αθηνά και το ψάξα, είμαστε 300 εκατομμύρια κυβικά νερό, 300 εκατομμύρια, δεν είναι, δεν είναι παιχνίδι το 300 εκατομμύρια, σε σχέση με πέρσι κάτω, δηλαδή πέρσι είχαμε 1,52 και φέτος έχουμε 797, 1,052 και έχουμε 797. Τα όρια ασφαλεία του συστήματο είναι γύρω στο 1 δισεκατομμύριο, 100 εκατομμύρια. Και τώρα είναι κάτω από 800 εκατομμύρια εκεί. Άρα είμαστε κάτω, από νερό... το όριο ασφαλεία. Ναι, ναι, κανονικά είμαστε. Κάνο... Έχουν ήδη ενεργοποιηθεί τα πρωτόκολλα. Ε, EIDAP, στην ΕΙΔΑΠ κάνουν καλά τη δουλειά του, αλλά προσπαθούν να κάνουν καλά τη δουλειά του. Ε... Αθόρυβα. Ναι, αλλά ξέρεις, χρειάζονται και βοήθεια. Δεν γίνεται. Αυτοί τι να κάνουν. να βρουν νερό, δεν μπορούν να βρουν νερό. Δηλαδή χρειάζονται και άλλα πράγματα. Χρειάζονται έργα, χρειάζονται χρηματοδοτήσει. Ε, θα ενεργοποιήσουν την ηλίκη ε, όμως και εκεί δηλαδή όποιος πηγαίνει στον άξονα Αθήνας Θεσσαλονίκης τη βλέπει την ηλίκη ότι η στάθμη έχει πέσει με αποτέλεσμα χρειάζονται νέα έργα και νέα αντιλειοστάσια για να τραβήξουν το νερό από τη μέση της λίμνης και όχι από τις άκρες γιατί εκεί τίθεται θέμα άλλο σοβαρό με, ε, τι, τι νερό τραβάς και να πούμε ότι η χειρότερη περίοδος είναι πάλι επί Μητσοτάκη, επί πατέρα Μητσοτάκη, είναι σύμπτωση αυτό, ε, τον Ιούλιο του 1993, τότε τα αποθέματα είχαν πέσει στα 175 εκατομμύρια. Αν θυμάσαι τότε συζητάγανε, εγώ το θυμάμαι πολύ καλά, δηλαδή να βάλουν και δελτίο στην Αθήνα ε, νερού, τελικά έγινε μια πολύ μεγάλη αύξηση στα τιμολόγια, έβρεξε κιόλα και δεν χρειάζεται. Μας βοήθησε ο Θεός ναι. Τότε ήταν 175 εκατομμύρια τώρα είμαστε 700 εκατομμύρια ναι, 800 κοντά, 797 800 ε, και το καλύτερο, η καλύτερη περίοδος ήταν το, τον Ιούλιο του 2015 τότε τα, τα αποθεματικά ήταν 1,34 δισεκατομμύρια ε, Κοίτα φέτος δεν έχει πρόβλημα είναι σαφές ότι δεν έχει πρόβλημα αν όμως το, το υδρολογικό έτος κάθε χρόνο αρχίζει 1η Οκτωβρίου, να ξέρει ο κόσμος. Έτσι μετράει είδα, από το υδρολογικό έτος. Ε, εάν δεν βρέξει και αν οι ταμευτήρες δεν συγκεντρώσουν πάρα πολλά από, από θέματα νερού, ε, θα γίνει ο μάτι κακό να το, καλο, το καλοκαίρι του 25 θα είναι προβληματικό, όχι μόνο στην Αττική, αλλά σε όλη την Ελλάδα. Και κυρίω τα νησιά που έχουν ναι. ήδη πρόβλημα. Και μετά Ακριβώς. δεν θα έχουμε να μ, ποντάρουμε και στο μοναδικό πυλώνα στον τουρισμό. Χωρί νεράκι. Έτσι πράγμα. Λοιπόν, τώρα θα σου πω για αυτό που σου έλεγα που μου είπε για τι πισίνε και τι ακριβέ περιοχέ. Ε, τι μέρε του καύσωνα, τώρα τι πρόσφατε μέρε του καύσωνα, το... η αύξηση κατανάλωση νερού στι αστικέ περιοχέ. Ε, που δεν έχουν κήπους και πισίνες, δηλαδή στο κέντρο, λίγο έξω από το κέντρο, ήταν τη τάξη του 3 έως 4%. Ε, αυτό ήταν, δικαιολογείται, γιατί ήταν η μέρα σκάψονα και μπορούσε να, να, δικαιολογηθεί. Στα βόρεια προάστια και στα νότια προάστια και όπου τέλος πάντων το επίπεδο ζωής είναι πολύ πάνω από αυτό που έχουν οι κάτοικοι του κέντρου ή γύρω-γύρω από το κέντρο ή σε περιοχές όπως στη Νέα Ιωνία, το Ηράκλειο, ε, το Μαρούσι η κατανάλωση νερού ήταν σύν 100% δηλαδή οι πισίνες κήποι και τέτοια εκτόξευσαν την κατανάλωση νερού στο σύν στο 100% σε μέρες κάψουν αυτές που σου λέω προηγήθηκαν και όχι μόνο αυτό ε, ήδη αυτοί που ασχολούνται σοβαρά με την υπόθεση εντοπίζουν πρόβλημα σκυκλάδες διότι οι βροχοπτώσεις που υπήρχαν στις κλάδες φέτος το, το χειμώνα, δηλαδή φέτος και την άνοιξη, είναι πολύ κάτω. Ήταν στο 1 τρίτο σε σχέση με πέρσι σχεδόν, ε, δηλαδή αν υπολογίσεις τα στοιχεία κάνεις στις μαθηματικές πράξεις εκεί, εκεί βγαίνει, στο 1 τρίτο. Καλά κάνεις και, και να τη σπατάλη. Και... Ε, Παρ' όλο αυτό το πρόβλημα στα νησιά είναι το ζήτημα της αφαλάτωσης. Και ίσω ίσως ναι. να μην είναι πια αρκετό αυτός ο τρόπος. Έχει προχωρήσει και η επιστήμη και η τεχνολογία. Ίσως θα πρέπει λίγο να βρούμε και άλλες μεθόδους. Εγώ δεν σου λέω, εγώ δεν λέω. εγώ δεν είμαι ειδικό. Εγώ την πραγματικότητα μπορώ να καταγράψω, τίποτα άλλο να κάνω. Άρα δεν σου λέω τόσο καιρό ότι δεν κάθονται σε ένα τραπέζι να τα συζητήσουν. Ε, το καταλαβαίνουμε. Εκτό διότι... αν το κάνουν κρυπτό ε, ε, και παραμύστο και δεν, δεν, δεν τα έχουμε πάρει χαμπάρι εμεί κανένα μα. Ε, και δεν, βγουν, εξαφή, μακάρι, δεν βγουν Μακάρι να βγούμε εμεί. Αλλά τόσο λάθος. πολύ. Τόσο μακάρι, πολύ αυτό, πολύ είναι θα... αυτό είναι το καλό σενάριο. Ναι, τόσο πολύ δεν θα είχαμε πάρει χαμπάρι. Και αυ... να κλείσω αυτή τη συζήτηση περί νερού, γιατί θα επαναρχόμαστε. Ότι έχω αυτό, αυτή την υπόσχεση που μπορώ να τρίσω, Δηλαδή ότι ό,τι βρίσκουμε για το νερό θα το, θα το λέμε και θα το επισημαίνουμε. Και θα το σχολιάζουμε. Ότι έχει αυξηθεί και η κατανάλωση εμφιαλωμένου νερού πάρα πολύ. Δηλαδή, μπορεί να είναι και το συν 30%, ένα τρίτο πάνω η κατανάλωση νερού και ε, δουλεύουν νυχθημερών οι εταιρείε που έχουν εγκαταστάσει και εμφιαλωμένο νερό. Ε, το θέμα είναι μετά από κάποιο σημείο, αν δεν βρέχει, τι ποιότητα νερού έχει για να. Εμφυαλώσεις, αυτό είναι μια άλλη συζήτηση. Παρεπιπτόντως μου έλεγαν α, φίλοι μου οι οποίοι ζουνε Αυλώνα και Μαρκόπουλο σε αυτή την περιοχή, ότι το νερό τους δεν πίνεται, γιατί είναι τα πρώτα σπίτια που έρχεται το νερό χλωριωμένο και είναι τόσο, η, έντονη. τόσο έντονη η χλωρίωση που βεβαίως η καλύτερη εκδοχή είναι στη μέση της διαδρομής. Και τα τελευταία σπίτια επίση το νερό δεν είναι καθαρό γιατί έχει εξασθενήσει το χλώριο από τα μικρόβια. Γιατί είναι μία πάλι. Το, το μικρόβιο ξυδετρώνει το χλώριο, και αντιστρόφω. Συγγνώμη, να το ακούσω αυτό όπω το περιγράφει. Ε, εντάξει. Ξαναλέω, εδώ θα είμαστε. Και ό,τι έχουμε για το νερό νομίζω είναι μεγάλο πράγμα. Όχι μόνο επειδή είναι τώρα καλοκαίρι και το, το πρόβλημα είναι εντονότερο το καλοκαίρι. Ε, αν ξαναλέω. Οι επιστήμονε λένε ότι αν δεν βρέξει από τον Οκτώβριο το πρόβλημα θα είναι πάρα πολύ έντονο και θα είναι πολύ κακό για όλου μα. Και και επειδή μην... είμαστε σε μονοκαλλιέργεια, <laughs> η μονοκαλλιέργεια του τουρισμού. Δεν θέλω να λέω τίποτα άλλο. <laughs> και η μεγάλη εικόνα είναι ότι η τεχνητή νοημοσύνη και γενικά η τεχνολογία ρουφάει τα αποθέματα νερού. Δηλαδή, είμαστε σε δύο κατευθύνσεις. Απ' τη μία, η τεχνητή νοημοσύνη απαιτεί τεράστια ενέργεια και ρεύματο και νερού. Από την άλλη, η κλιματική κρίση στεγνώνουμε περιοχέ, ερημοποιούμαστε όπω εμεί εδώ στο Νότο. Και πρωτοβουλία αληθινή δεν υπάρχει συλλογική. Μαρία, πρέπει. Νομίζω μερικέ φορέ ότι σε αυτή τη χώρα χάνεται η κοινή λογική, δηλαδή το, το επίπεδο κοινή λογική. Πρέπει να κάτσουν σε ένα τραπέζι και να αποφασίσουν τι θέλουμε. Εάν Πράγματι, θέλουμε μονοκαλλιέργεια για τον τουρισμό. Που για μένα δεν είναι σωστό. Αλλά αν πράγματι θέλει αυτό, πρέπει να αποφασίσει τι τουρισμό θέλει. Διότι υπ' αυτέ τι συνθήκε δεν μπορεί να έχει τουρισμό γκολφ. Ναι, αλήθεια. Θέλει εκατομμύρια κυβικά νερό για να αποτιστεί το γήπεδο του γκολφ. Ούτε μπορεί να έχει τουρισμό με μπαλκόνια με τζακούζι και μπαλκόνια με πισίνάκια. Εσύ είναι στο χείλο του, στο του γκρεμού. Δεν μπορεί. Ναι. Ε, μπορεί να έχει τουρισμό. Άλλου είδου. Τώρα η ώρα πήγε και μισή, θα αρχίσει να φωνάζει η άλλη από το κατ' αλλά ε, να σου πω ότι υπάρχει η μελέτη που μπορούμε να την ψάξουμε και να την βρούμε και να την πούμε. Που ο νότο τη Ευρώπη χάνει τουρισμό και ενισχύεται ο Βορρά. Ε, δηλαδή, υπάρχει το καλοκαί... και νεολογισμό για αυτό. Ναι, ναι, το καλοκαίρι. Δηλαδή, εγώ το λέγα για πλάκα. Κάποια στιγμή θα, τρέ, θα τρέχουμε όλοι στη Φιλανδία και στη, στη... στη Νορβηγία, Όχι, ρίγε, Αλλά είναι... έχει γίνει πραγματικότητα. Δηλαδή, ο Βορρά αποκτά τουρισμό καλοκαιρινό. Γιατί οι θερμοκρασίε είναι διαφορετικέ. Σε ευχαριστώ πολύ, Νικόλα. Μάλιστα καλά. Καλησύνη. Καλή σα μέρα.